Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Μετά από αρκετό καιρό έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο έναν πολιτικό που έχει ένα διαφορετικό λόγο και μια διαφορετική οπτική από ό,τι από, από, από έχουμε συνηθίσει. Είναι ο κύριο Νίκο Νικολόπουλο, απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτερ Channel, πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματο. Το Εγώ παρά... χαίρομαι που είμαι εδώ. Εσεί δεν ξέρω αν θα χαρείτε με όσα <laughs> πούμε σήμερα, αλλά. Εμεί πάντα χαιρόμαστε με ανθρώπου που έχουν ενδιαφέρον και εσεί έχετε πάντα ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα, γιατί νομίζω ότι έχει προκαλέσει έτσι λίγο αίσθηση η κυρία Μέρκελ με τα απομνημονεύματά τη. Δηλαδή, κάποιου του ευνηδίασαν και δεν θα έπρεπε ε, με το γεγονό ότι γράφει καλά λόγια μόνο για τον Τζίπρα. Εμεί που παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ, νομίζουμε ότι είχαν πολύ καλή σχέση. Μάλιστα, εφημολογούνταν τότε ότι την έλεγε θεία την κυρία Μέρκελ ο κύριο Τζίπρα. Πώ τα είδατε αυτά που γράφει. Επειδή εσεί, συγγνώμη, ζήσατε εκείνη τη σκληρή ναι. εποχή. Και φύγατε επειδή σας, είπατε, σας είπανε να καθίσετε στα τέσσερα, αλλά δεν καθίσατε. Καλά το ωραίο είναι ότι διαγράφουν την πρώτη μέρα που πήγε να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Ναι. Εγώ και ο Παναγούλης. Ναι. Φοβερό αυτό. Ναι. Διεκδικώ δηλαδή κάποιες... Για τον ίδιο λόγο διαγράφουν και από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Για τον ίδιο λόγο διεγράφουν και από το Σαμαρά, λοιπόν, Καμένου. Ε... Που ανοίγεται μια κουβέντα που θα σας παρακαλούσα εξ ονόματος των φανατικών ε, ακροατών και τηλεθεατών σας όπως είμαι εγώ να το επαναλάβετε κάποιες φορές αυτό το θέμα με τους άλλους καλεσμένους γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα αλλά και περίεργα και προπαντός έχει και συμπεράσματα να βγάλουμε. Η Μέρκελ αν δεν κάνω λάθος είναι, ήταν πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος. Να που είμαι και εγώ πρόεδρο. Είναι ε, συνάδελφο που λέμε. Συνάδελφε. συνάδελφε, κυρία Μέρκελ. Καμία σχέση, αυτό εννοείται. Και πώ συμπάθησε τον Τζίπρα. Μου κάνει να σα πω μια, μια εντύπωση έτσι, και ήθελα καταρχήν να το υπογραμμίσω. Ναι. Δεν είναι το ουσιώδες, αλλά θέλω να το κρατήσουμε. Ενώ για εκείνον τον Σαμαρά έχει βάλει 18 αράδε όλε και όλε. Και μάλιστα θυμάστε και το θυμάμαι κι εγώ, παρότι ε, είχα παραιτηθεί από υπουργό, υφυπουργό. Θυμάμαι όμω εκείνα τα email ε, χαρδούβελα. Πώ τον λέγαμε, χαρμούβλη, εκείνον, χαρμούβλη, Τον αίνιστο, ναι. ε, που τον φέραμε υπουργό ναι, ναι. οικονομικών να μα σώσει και εκείνο, όπου τη στέλνανε ε, ε, τι θα μα κόψουν και έλεγε κόψε κι άλλο, κόψε κι άλλο. Δηλαδή η κυρία Μέρκελ δεν μπορεί να μην ήξερε τι γινότανε. Δεν μπορεί να μην ήξερε και τα στατιστικά η κυρία Μέρκελ. Δεν μπορεί λοιπόν τον Παπαντρέου να μα τον λέει περίπου ότι ήταν ένα χαζό παιδί, ας πούμε, που του έλεγε παιδάκι μου, έχει καταλάβει μαζί και όλοι οι άλλοι ηγέτε. Εδώ πέρα η οικονομία σου κάνει εκείνο, μα χρειάζεσαι. Αυτά τα γράφει η Μέρκελ. Τα λέω για όσου μα βλέπουν, γιατί μπορεί να νομίζουν ότι λίγο τώρα ε, τα λέμε με δικά μα λόγια. Yeah. Καθόλου. Και έρχεται λοιπόν η Μέρκελ και δεν καταλαβαίνω γιατί περιποιεί έτσι αυτή την τα κολακευτικά στο το πούμε σχόλια, όταν για τον ε, ίδιο λόγο τον Γιώργο τον Παπαντρέου ε, τον απολύσανε εν πλώ, ότι θα πάθει ο Μητσοτάκης σε λίγο δηλαδή, ε, Όπω θυμάστε ο Παπαντρέου τι του είπε δημόσ, ε, δημοψήφισμα, ναι. το ίδιο που ο <κυχνύν> και ναι. αυτόν τον του παρασκευή για από εδώ ρε. Ναι. Ε, τι, τι βλακίες είναι αυτά που λε, και του Τσίπρα λέει, α, καλά το πήγε, λέει, γιατί τον κατάλαβα, ήθελε κάπως να πάει στον κόσμο του να κάνει και του είπα πότε θα μου πει το μεσημέρι, το βράδυ, τα, τα ακούσατε, τα διαβάσατε. Όμως ας κρατήσουμε το πολύ πολύ σοβαρό και το πολύ σοβαρό είναι ότι το είπε ο στην Πάτρα, μας τιμώρησαν οι Γερμανοί. Μας ήθελαν να παραδειγματιστούν όλοι οι άλλοι. Αυτοί είναι τεμπέλιδε, ξοδεύουν πιο πολλά από τρώνε. Το θυμάστε, όλα αυτά τα έλεγαν αυτοί. Τι να μα πει τώρα η κυρία Μέρκελ. Εκτό αν η κυρία Μέρκελ είχε και άλλα να συζητάει με του αρχηγού <coughs> στι παραχωρήσει που έπρεπε να κάνουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν ξέρω δηλαδή αν συζήτησε με τον Τζίπρα και το θέμα των σκοπίων του yeah. ονόματο. Δεν τα ξέρω μέσα σε ποιο πλαίσιο γίνονται όλε αυτέ οι διευθετήσει. Αλλά εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι από την κυρία Μέρκελ που πρωταγωνιστούσε και μόνη της έκανε εξομολόγηση η αλήθεια είναι ότι ζήτησα περισσότερα από όσα άντεχαν οι Έλληνες. Έτσι δεν είπε. Είναι σαν τον πρόεδρο της Γερμανίας. Αφού μας φάξανε, αφού μας ε, ε, κάψαν τα χωριά, αφού βάλαν τα μπέλε σε αυτό εδώ το μέρος κάποτε ήταν ένα ελληνικό χωριό, είπε ο Γιώργος ο... ο, ο χαρβαλιά στην Πάτρα, ναι. ε, παρουσιάζοντα το βιβλίο του, αφού 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 έρχονται τώρα και μας λέει ξέρετε σας αγαπάμε, δεν θέλουμε ρε τέτοια αγάπη. Ε, λοιπόν και η κυρία Μέρκελ αφού έκανε όλα αυτά τι πέτυχαν, δεν είναι ότι έφεραν μόνο την κρίση και τη φτώχεια, έφεραν την εξάρτηση που τη ζούμε σήμερα. Γι' αυτό αναφέρθηκα τώρα στη συμφωνία των Πρεσπών γιατί μια τέτοια εξάρτηση που έχει λοιπόν η χώρα, ή και ένα φυσικό πρόσωπο από έναν άλλον, αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ λίγα περιθώρια να αντιδρά. Και όταν ο Καραμαλής προσπάθησε να κάνει αυτή την πολυμερή, πολυκεντρική, εξωτερική πολιτική, ε, ο ίδιος λέει και έχουν γραφτεί και στους απόρριτους φακέλους Καραμαλή του Μανώλη του Κοτάκη και με έγγραφα ότι ποια αντίδραση συνήντησε και πόσο τον ανάγκασαν να φύγει. Γιατί η κυρία Μέρκελ είχε έρθει ένα χρόνο πριν γίνουν όλα αυτά που ζήσαμε, το Καστελόριζο κ.τ.λ. Και, και είπε του Καραμαλιάνου, θυμάστε ο Κάμερα εδώ στην Αθήνα, συγχαρητήρια, τι οικονομία έχετε ρε, εσείς, 7% ανάπτυξη, ον Κάμερα δείτε, δείτε τα βίντεο δηλαδή να τρελαθείτε και μετά από ένα χρόνο, μετά από ένα χρόνο λοιπόν εσείς καταλάβατε ότι στις αγορές δεν βρίσκαμε, σώθηκε η Ευρωζώνη, το γράφουν πια. Το λένε ο πρώην Πρωθυπουργό τη Αγγλία, το λένε οι Ξένοι. Αφήστε τι λέμε εμεί. Σώθηκαν αυτοί από τα δάνεια που, θα χρω, που είχαν φορτωμένα αυτοί με τα ευρωομόλογα τα δικά μα. Την πληρώσε η Ελλάδα, την πληρώνει ο ελληνικό λαό. Και πάντω δυστυχώ καμαρώνει και σήμερα ο σημερινό Πρωθυπουργό και δεν κάθεται να διαβάσει. Να! Ποια θα είναι η τύχη του, αυτά θα γράφουν και γι' αυτόν. Ναι. Ε, πριν. Ότι μια δεν πράσι... έδινε στο λαό γιατί ε, φέτο ε, μάζεψε ναι. περισσότερου φόρου και έτρεξε να δώσει του δανειστέ. Πειράνε οι δανειστέ. Και λέει, Ζητώ, κραυγάζει. Λέει, χειροκροτήστε με. Δεν προτίμησα να δώσω στα παιδιά μου, στου πολίτε μου, από του οποίου τα πήρα με την υπερφορολογήση και δέκαδε εκατομμύρια. Πάω να δώσω γρήγορα στου δανειστέ. Εσεί αν το καταλαβαίνω. Ε, είπατε μια φράση θα τον απολύσουν και αυτόν. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που πήρε 41%. Ο Γιώργη ξέρει πόσο είχε πάρει. Όταν θέλω να πειράξω Λυπώς τον Καραμαλή. δεν θυμάμαι να σου Όταν αλήθεια. θέλω να πειράξω τον Κώστα τον Καραμαλή. Ναι. Πάω καμιά φορά στο γραφείο του και τον βλέπω έτσι λίγο να μην έχει τη ζωηράδα που θέλω εγώ. Του λέω ρε πρόεδρε, δεν θυμάμαι με πόσο μα κέρδισε ο Γιώργη. Με 11 μονάδε μα κέρδισε ο Γιώργη. Ο Γιώργη. Με 11 μονάδε. Γι' αυτό μην τα λέτε αυτά. Αυτά να τα λέμε ναι. του Μητσοτάκη. <κυκλή> Αν μίλαγα με τον Μητσοτάκη, το ίδιο θα του έλεγα. Κυριακό μου, πρόσεξε αγόρι μου. Γιατί για σένα, μάλλον οι φίλοι σου υπέραν του Ατλαντικού και όσοι εδώ στην Ευρώπη πια ήδη. Εσύ έκανε στρατιωτικό ρεπορτάζ. Θυμάσαι όταν ήταν η ώρα τη απόλυση. Μαζεύαμε τι υπογραφέ. Mm -hmm. Μαζεύουν οι υπογραφέ να φύγουν. Αλλάζει το σκηνικό. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι αλλάζει είχαν τον πάρει και τον Κυριάκο μαζί. Γιατί η επίνευση χρειάζεται, ο λαός έχει αποφασίσει. Και έχει χτες οι χτεσινές δημοσκοπήσεις. Οι δικέ του, αυτέ τώρα, τέσσερι εταιρείε έχουν μείνει, έχει παντρευτεί κάθε μία ένα κανάλι, ξέρετε τώρα πώ γίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, α δεχτούμε ότι είναι όλα έτσι και καλά. Τι δείχνουν, 25%. Καλά, μιλάμε σοβαρά και λέμε ο ισχυρό. Δηλαδή, αυτό θα λέγαμε ο ισχυρό σε μια άλλη εποχή που θα δούλευε η δημοκρατία, η ελευθεροτυπία, που, που, που. Αλλά όταν δεν τρέπονται σήμερα δύο αθηναϊκές εφημερίδες, έχουν τον ίδιο τίτλο, και λες και είναι νομίζω η μία είναι η εφημερίδα των συντακτών. Η Λήθη και έχει τις φωτογραφίες των ηγετών μας. Η Μεν Δημοκρατία λέει χρήσιμη η για κάποιου άλλου χρήσιμη η δεν έχω μπροστά μου ζητώ συγγνώμη των συντακτών, όπου λέει αχρίαστη η Λοιπόν, με ηλικίου που παίζετε το παιχνίδι ε, τη πολιτική ενώ δεν είναι παιχνίδι, είναι οι ζωέ μα, κάθε άλλο. Ε, ε, εγώ είμαι απολύτως σίγουρο ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξει. Και αυτό που σήμερα έρχεται να. ίσως να είναι ο καταλήτη των εξελίξεων. Είναι ο λαός που ψάχνει τον ηγέτη του που δεν το βρίσκει σε κανένα από τα μεγέθη που κυβερνάτε. Άρα τι θα έρθει κύριε Νικολόπουλο γιατί το επιχείρημα, ξέρετε ποιο είναι αυτό που λέτε και ποιο θα Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το επιχείρημα, αλλά αυτό ακούω πάντοτε ναι, γύρω μου. Ναι, και εγώ δεν το δέχομαι γιατί <coughs> εγώ είμαι, πώ το έλεγε ένα παλιό πολιτικό, αλήθεια είναι. Εγώ είμαι ο γιο τη πλήστρα τη κυρία που όντω καθαρίζαμε τι κάλε και το γραφείο του παππού του Παύλου του Μαρινάκη. Παύλο Μαρινάκη και εκείνο. Το λέω γιατί μπορεί να μα ακούσει ο Παύλο το δικηγορικό γραφείο. Και Άρα δεν μπορώ να πω και ποιο θα έρθει. Οι μανάδε γεννάνε παιδιά. Απάτε τόσο πίσω, Έτσι, τόσο λέ, μετά. Όχι, λέω, εξακολουθώ να πιστεύω ναι. ότι mm -hmm. και αλλήλωνα. Και τη κολοκοτρόνα όταν γέννησε το Θοδωρή, τη λέει: Γειτονίσα, τι κάνει, μωρέ, ένα σκλάβο ακόμα γέννησε. Όχι, λέει. «γέννησα ένα αγωνιστή που θα απελευθερώσει την πατρίδα. Όμω α το αφήσουμε αυτό, α το κρατήσουμε μόνο για να παίρνουμε δύναμη, mm -hmm. για να λέμε ότι υπάρχουν mm -hmm. πολλοί ικανότεροι, καλά από μένα χιλιάδε ικανότεροι, αλλά και από άλλου. Είμαστε τώρα, τι βλέπουμε, έχουμε τη σκακέρα εδώ. Ας μιλήσουμε λοιπόν με αυτούς τους όρους. Ο Κυριάκος ξεχνάει ποιος είναι ο Αντώνης, ο Σαμαράς του Κωνσταντίνου. Ξεχνάει τη διαδρομή του, το χαρακτήρα του, τις επαφές του, τις αντιλήψεις του, τις αιμονές του, το πείσμα του, τη δύναμή του, και ξεχνάει επίσης ότι το δίπλα από, την, από τον γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ καν να την πω Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή δεν είναι Νέα Δημοκρατία, έχει σχεδόν ίδια ποσοστά με αυτά που μαζεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με όλους αυτούς τους τύπους. Αντιλαμβάνεσαι ότι εάν ο Αντώνης ο Σαμαράς, πραγματικά, εάν θελήσει, στο επόμενο διάστημα, την ώρα που εκείνο ξέρει ότι πρέπει. Δεν θα πάει τώρα ο Θα Να αφήσει λίγο ακόμα. Θα πάει και σήμερα πάλι με τον Καραμαλή. Αυτό, αυτό. Και ο Καραμαλή, εγώ είμαι και ψάρτη. Ξέρετε οι Ισοκράτε τι, τι, ρόλο παίζουν. Κρατάνε το ίσο να μην φύγει ο πρώτο ψάρτη από τη βάση του. Ο Καραμαλή κάνει τον Ισοκράτη τώρα. Αλλά δεν γίνεται ότι δεν, παίζει ρόλο ο καραμαλί. Δεν μπορούν να τα βάλουν και με τον Καραμαλή. Αν μπορούσα θα τον είχαν και αυτόν βγάλει από τη μέση. Αλλά στέλνει μήνυμα. Και στα είναι σοβαρό τώρα το μήνυμα. Δηλαδή λέει ο άλλο, για κάτσε, άκουσα τον Καραμαλή προχτέ στην Πάτρα, τον άκουσα παραπροχτέ. Αυτό δεν μίλα και δέκα χρόνια. Και τώρα μιλάει κάθε ένα μήνα και βγαίνει και λέει τα ίδια σταθερά. Ότι εδώ έχουμε θέματα με του Τούρκου. Και είναι συνολικά όλη τη ομιλία Μπορεί ο κόσμο να, 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 περίμενε και να ήθελε. Θέλει λίγο ναι, πιπέρι, ναι, ναι, θέλει μιπέρι, λίγο αλάτι. Αλλά δημοσιογραφικά, εμεί που δουλεύουμε, όλη την ομιλία ήταν μια κριτική στην κυβέρνηση. Δεν στο απέφυγε. τοποθετήσει Δεν χώρα. να τοποθετηθεί ναι, <στοί> ναι, σε κάτι. Ναι. Δηλαδή, ε, ε, εγώ που τον μελετώ, που μου αρέσει ο λόγο του, μου αρέσει να τον ακούω, δεν ήμουν σίγουρο ότι θα έπαιρνε θέση για τη διαγραφή του Σαμαρά. Γιατί ξέρει. Ναι. Όταν θα πει το κάτι παραπάνω, τότε θα ξέρει πολύ καλά και ποιε εξελίξει έρχονται. Και επειδή λοιπόν δεν είναι η ώρα ακόμα, δεν έχει ορκιστεί ο Τραμπ, αγάπη μου, ακόμα. Κάτσε να ορκιστεί. Να ορκιστεί ναι. ο άνθρωπο. Θα έρθουν εδώ, θα πάρουν τα τέλεια του. Το έχετε δει ότι τώρα, νομίζω, ποιο δεν το είδε. Ποιο δεν το έχει καταλάβει, ότι δεν κάνουν οι πολιτικοί κουμάντου. Δεν φοβάται ο Ανδρεάδη τον Κωνσταντίνο Καραμαλίμιντου πάρει τα τρένα, τα λοιπάσματα, τράπεζε, τα όχι, τώρα κάνουν κουμάντο 4-5, οι οποίοι 4-5 δεν έρχονται και από μακριά. Δεν είναι και εκείνο που ναι. λέγαμε αστική τάξη, ελίτ, αυτό, εκείνο, ε, συρρονογιόμαστε τι λέμε. Ο Αντρέα ο Αντριανόπουλος είπε στην Βουλή όταν παρετήθηκε, έχουν έρθει οι χειροβοσκοί και οι γιδοβοσκοί και πήραν τα μέσα ενημέρωση. Ο Αντρέα, καλή του ώρα. Μήπως έλεγε ψάματα. Αυτοί κάνουν κουμάντο και δίνουν εντολές σε αυτού που σήμερα Έχουμε να παίζουν το ρόλο του πολιτικού. Λυπάμαι που το λέω. Γιατί κοντά 30 χρόνια στη Βουλή δεν θα έπρεπε να λέω έτσι. Αλλά λυπάμαι. Δεν είναι αυτοί που καθοδηγούν και το ξέρει ο κόσμος. Βλέπει, λέει, κόμμα Κασελάκη. Μα πήγε ο Κασελάκης, έχει κόμμα, έχει αυτό. Όχι, λέει, τον μετρήσαμε. Λέει, με, 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 στις στις Καλά. Ωραία. 7% νομίζω. Ναι, αν είναι έτσι. Ξέ, μπορεί Είτε. να έχει ο άνθρωπος. Μα δεν υπάρχουν μια δεοντολογία. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα είναι σαθρό, ας νομίζουμε ότι είναι σταθερό. Είναι σαθρό, πουθενά δεν στηρίζεται. Και προπαντός, όταν δεν έχεις πεζικό, εσύ που ξέρεις από αυτά, έχεις κάνει... δεν πατήσει αρβίλα, ε. Δεν γίνεται ρε φίλε. <laughs> και αυτή τώρα δεν έχει κανένα τα κόμματά τους. Και επειδή δεν έχουν, παίρνουν και δανεικούς. Λέει, ελάτε γράψου σήμερα και ψήφισε και για πρόεδρο και για αρχιεπίσκοπο. Και... Πού ακούστηκε αυτό. Δεν ακούστηκε, γίνεται κιόλα. Αυτό όλο όμω. Δεν, δεν φέρνει αυτό που νομίζουν αυτοί. Όταν βρεθεί λοιπόν ξαφνικά ο Μητσοτάκη ε, να νιώθει την πίεση ότι πρέπει να τα μαζεύεις, να φεύγει, γιατί εσύ πιστεύει άλλο Θεό. Δεν μπορώ εγώ με σένα να πολεμήσω το δικαιωματισμό και να επανέλθω στι αρχέ και στις αξίε που θέλω εγώ να έχει πια ο δυτικό λεγόμενο κόσμο. Γιατί εσύ μου έλεγε, εσύ κύριε Μητσουτάκη, ότι χαίρεσαι γιατί επί πρωθυπουργία σου γίνεται πολύ πολιτισμική η Ελλάδα από το βήμα τη Βουλή. Γιατί εσύ χαίρεσαι γιατί βάζει στα βιβλία των παιδιών να λένε αυτά το, 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 και τα όλα αυτά. Το, να μην σα κουράζω. Δεν θα κάνει λοιπόν όπω αντιλαμβάνεστε η καινούρια, ε, ο καινούριο αέρα που έρχεται. Δεν έχει καμία σχέση όχι μόνο με τα ιδεολογήματα, όχι μόνο με τι αρχέ και με τι αξίε που οι άλλοι συνειδητά, ποιοι είναι οι άλλοι, οι οικονομικοί παράγοντε που δεν θέλανε να υπάρχουν εθνικά κράτη. Με ταυτότητα και η ταυτότητα έχει να κάνει με τη γλώσσα, με τη θρησκεία, με τη ιστορίε. Δεν τα θέλανε αυτά και κάνουν ε, ότι, ό,τι μπορούσαν. Δίνοντα δισεκατομμύρια τα ιδρύματά του ει όρου και από κοντά και τούτη εδώ. σκονόταν ο Νάση και να άκουγε ότι το ίδρυμα που άφησε του κόσμου τα λεφτά δίνει για όλε αυτέ τι δράσει τον ΛΟΑΤΚΙ και τα λοιπά, αυτά και άμα δεν είσαι Γράφει γράμμα, γράμμα, γράμμα στο Μητροπολίτη Καλαβρίτων. Δεν σου στέλνω λεφτά για τι κατασκηνώσει, γιατί εσύ δεν προωθεί του ΛΑΤΚΙ. <συσίλω> θα σηκωνόταν ο Νά από τον τάφο. Και καταλαβαίνει τι θα του έκανε, που του άρεσαν και οι γυναίκε του ανθρώπου, όπω ήταν και φυσιολογικό άντρα ήταν. Ή ο άλλο ο νιάρχος. Το ίδιο λοιπόν που γίνεται στη Νέα Υόρκη γίνεται και εδώ. Οι ίδιοι αυτοί τώρα όμω, όταν καταλάβουν ότι αλλάξαν τα κόζια στην Αμερική και εκεί θέλουν αλλιώ. Θέλουν να ε, θα δει, θα είναι αλλιώ. Θα έχουμε εθνικό ύπνο, θα έχουμε. Το είδαμε με το μετσουτάκι, δεν το είδαμε. Μπαμπά βγήκε και είπε: Εγώ απεταξάμενο το σατανά. Όπω λέει ο νονό. Και λέει Η τυραννία. Έρχονται λοιπόν οι εξελίξει. Δεν έχουν λαό. Ο κόσμο δυστυχεί. Δεν υπάρχει βάθο ιδεολογικό, έστω να σε κρατάει. Ελιά, ελιά και κότσο βασιλιά. Αλλά δεν υπάρχει ούτε αυτό. Δεν είναι περήφανο ο νεοδημοκράτη. Ντρέπεται. Δεν, δεν βλέπει το πρόσωπό του εκεί. Το ίδιο όμω συμβαίνει και στα άλλα κόμματα. Αλλά α μείνουμε σε αυτό που συζητάμε τώρα για τον Κυριάκο με τσοτάκι. Άρα λοιπόν, εάν ο Αντώνιο Σαμαρά θέλει την ώρα που πρέπει, όχι να γίνει κομματάρχη. Ακούω κάτι σαν κλαμπάρε να λένε, σοβαροί άνθρωποι, ε, βε, βε, το, το επίπεδο, του επίπεδου, του δικού τουλάχιστον έτσι αυτοπροσδιορίζονται που βγαίνουν στα κανάλια και λέει ο Σαμαρά θα κάνει τον κομματάρχη τη τάδε, του τάδε, να μην λέω ονομάτα. Είσαι καλά. Ναι. Θα κάνει ο Σαμαρά τον κομματάρχη. <coughs> ο Σαμαράς ήδη έχει σχέδιο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Σαμαράς κάνει προσκλητήριο, προσκλητήριο σε εκείνου που πιστεύουν. Τι, ότι αν δεν μιλήσω εγώ ο Σαμαράς, εγώ ο Καραμαλής, τώρα που είναι έτοιμοι να δώσουν στο Αιγαίο, δεν δηλαδή λέει πότε βρε παιδάκι μου εγώ πρέπει να μιλήσω. Μετά, αν είχαν μιλήσει επί, επί Τσίπρα τότε για τα Σκόπια έτσι, είχαν μιλήσει εκείνοι που έπρεπε να έχουν μιλήσει. Δεν δε βάζω τώρα κατηγορούμενος γι' αυτό αποφεύγω να πω ονόματα. Αν είχαν, γιατί ήμουν βουλευτή τότε, βεβαίω δεν ψήφισαν τι πρέσπε, αλλά βεβαίω δεν έφυγε ο πάνω τότε. Αν είχε φύγει ο πάνω, θα τι ψήφιζε ο Τσίπρα. Όχι. Και άμα δεν τι ψήφιζε, τι θα γινόταν, θα πέφτει η κυβέρνηση. Και λοιπόν και δεν έπεσε μετά από ένα μήνα η κυβέρνηση. Δηλαδή, τι, 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 τι έσωσε και δεν θα είχε γίνει. Αν τώρα λοιπόν πέσει ο Μητσοτάκη και έτσι ό,τι έχει υποσχεθεί στον Ερντογκάν, θυμάσαι, του είπε ο Ερντογκάν, αλλά μου έλεγε. Όχι, ο Ερντογκάν το έχει πει τον Ιανουάριο, περιμένω μια λύση. Και το έχει πει ο κ. Μητσοτάκη ναι, πολλέ ναι. έτσι λέει. Μα είπαν, ετε, ναι. βγαίνουν επίσημα, δεν βγήκε ο Υπουργό Εξωτερικών και είπε: Έχουμε ένα σχέδιο λύσεων για όλα τα ζητήματα που εδώ στην Αθήνα είπα. Δε, αλήθεια δε λέω. δεν τα γράψαμε, δε, δεν τα διαβάσαμε. Άρα λοιπόν το να φύγει ο Μητσοτάκη. Έλα τώρα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλάψει κανένα αν πρόκειται να σώσουμε το Αιγαίο. Σιγά καλέ. Πιστεύετε ότι αν φύγει ο κ. Μητσοτάκη θα σωθεί το Αιγαίο, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε μπει σε μια τελική ευθεία. Η κυβέρνηση το διαψεύδει αυτό. Λέει ότι συζητάει μόνο τη μία και μοναδική διαφορά. Τα γεγονότα άλλο δείχνουν. Και έχουμε και αυτή τη δήλωση του κ. Ροντογάν ότι ο κ. Μητσοτάκη μου πω ότι θα έρθει τον Ιανουάριο. Ναι. Αν ο, ο Μητσοτάκη δεν φύγει Όπω ναι. όπως συνέβη στην Κύπρο. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο με τέτοια δραματική mm -hmm. εξέλιξη. Εννοώ να φύγει όπως ο Γιώργος από Παπανδρέου. Ξέρει ο Μητσοτάκης, αυτοί που τον φέρανε από τρίτο, τελευταίο, που τον κάνανε αρχηγό, τα θυμάσαι ότι ο Κυριάκος ήταν τελευταίος. Εννοείται για τις εκλογές τη της κομματικής Το θυμάσαι όταν βγήκε να βρει υπογραφέ από τους 100 τόσοι βουλευτέ που είμαστε. Ένας δεν υπέγραψε γι' αυτόν δηλαδή στην τάξη, γιατί μια τάξη είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν διέκρινε κανένα το, το, αστέρι που μα λένε ότι είναι σήμερα. Για σκέψου, να πηγαίνει έξι χρόνια με έναν άνθρωπο στην ίδια τάξη, ο Νίκο Καρακάλιο πήγαινε με το Μητσοτάκι. Και η Βαρδινογεννά, ε, και αυτή στο κολέγιο Α, ο κ. Καραχαλιό ήταν συμμαθητή. Ναι, ναι, α, και, α, και, υπάρχει και ωραίο με τον Νίκο. Ε, ο Νίκο γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού. Φένο διέπρε... συνεργάτη του Καραμάλου. Φένο διέπρεψε, α πούμε, ακτινοβολούσε κάποια χρόνια στο Πανελίγιο γιατί είναι ναι. πολύ καλό ο Νίκο και, και στην επιχειρηματολογία του και στι γνώσει του και στην παιδεία του. Ο μπαμπά του καθηγητή στο κολέγιο είχε τον Κυριάκο και πήγε να του πει συγχαρητήρια τον Κυριάκο. Τον... Κυριάκο, όχι Κυριάκο, του λέει: Πρόεδρε, τι Κυριάκο. <laughs> ε, αυτή ήταν η παρένθεση yeah. για να χαμογελάσουμε. Αλλά για να μιλήσουμε σοβαρά, όταν δεν μπορείς λοιπόν να αντισταθείς, να αρνηθείς, κερδίζει σε παράταση. Ο καρκινοπαθής λέει μπορεί να βγει φάρμακο. Να κερδίσουμε την παράταση. Ας κερδίσουμε παράταση. Δεν μπορείς εσύ να το πας πιο πέρα. Φύγε. Επειδή το Μητσοτακέικο στη Νέα Δημοκρατία είναι... έχει ένα μικρό ποσοστό. Το, δε... το κόμμα το Κοιτάξτε τώρα, τι θα πει το ελέγχο του <κυκυκ> Ελέγχω του υπαλλήλου βουλευτέ. Γιατί σήμερα περί αυτού πρόκειται. Σκεφτείτε, 30 δεν ψήφισαν το γάμο των ομόφυλων και αν του άφηνε ελεύθερου, δεν θα ψήφισαν 100. Άρα δεν ελέγχει τι καρδιέ του, τι συνειδήσει του. Άλλο Θεό πιστεύουν αυτοί και άλλο με τσουτάκι. Και το ξέρουν. Αλλά υποκρίνονται. Παριστάνουν τώρα, άστο εκεί τώρα να είμαι εδώ, μην έχει και λίστα, μην έχουμε και εκείνο. Και πού να πάμε και τι να κάνουμε, και όσοι φύγανε. Να, κοίτα τον Νικολόπουλο τι έγινε. Ε, τα ίδια σαν τον Νικολόπουλο, κάθε τι και εγώ. Θα ήταν ακόμα βουλευτή, θα ήταν υπουργό ο Φλάκα. Και τι σηκώθηκε και έφυγε. Μόνο ο Γιώργη είπε προχθέ μια καλή κουβέντα και οφείλω να τον ευχαριστήσω. Ο Χαρβαλιά. Ο Χαρβαλιά. ναι. Λοιπόν, γι' αυτό αν σκεφτείτε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη κατέβηκε με κόμμα δικό τη. Πόσο πήρε, θυμάσαι. Δύο, Κάτω από του κυνηγού. <laughs> δηλαδή. Δεν θυμάμαι Όχι, κυνητή. το λέω επίτηδε. Έτσι <laughs> το λέω. Ναι, εμπεχτικά. Για να πω. Αυτή είναι η Μητσοτάκη. Και όταν κατέβηκε. Ο Γιάννο Μητσοτάκης, που δεν έχει καμία σχέση με αυτού. Μόνο του με κόμμα. Με βαρδινό Γιάννη δίπλα του βουλευτή. Το θυμάστε. Πόσο πήραν. Οι Μητσοτάκηδες δεν έχουν έρισμα στο λαό. Τσιμέντο. Είδε τι έγινε προχθέ στην πατρίδα με τον Κώστα τον Καραμαλή. Κλέβανε οι άνθρωποι. Ναι, Εδώ συγκινήθηκε ναι. ο Καραμαλή. Ανέβηκε στο βήμα, συγκινημένο. Πρώτη φορά τον είδα να εκδηλώνει τα αισθήματά του. Και να λέει: Πω, πω, είμαι ανάμεσα σε φίλου. Το θυμάσαι έτσι και ξεκίνησε. Το έχουν νιώσει αυτή την αγάπη. Όχι, δεν την έχουν νιώσει. Και γιατί, τι είναι αυτή η αγάπη. Πλατωνική είναι. Πού οφείλεται αυτή η αγάπη που γυρίζει ο κόσμο προ τον Καραμαλή, στο πρόσωπό του. Γιατί ο, ε, πιστεύουν ότι ο ίδιος είναι ένας πατριώτης που έκανε την προσπάθειά του, που είναι χρυσή εφεδρεία, που είναι κεφάλαιο, όπως και ο Σαμαράς είναι εθνικό κεφάλαιο. Έχουμε πολλούς. Ξέρετε τι δεν ε, μπορώ να καταλάβω, όμως. Ε, ο χρόνος πιέζει και τι εννοώ. Έχουμε τα ελληνοτουρκικά, τα είπαμε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τοποθέτησε τη χώρα στην κρίση ουκρανία με μια πολύ συγκεκριμένη θέση, η οποία Κόβει κάθε δεσμό με, την, με τη Ρωσία. Στη Μέση Ανατολή, όπου η Ελλάδα παραδοσιακά είχε παρουσία, είμαστε ανύπαρκτοι. Στη Βόρεια Αφρική το ίδιο. Να θυμίσω ότι στη Λιβύη πριν μερικά χρόνια, νομίζω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, είχαμε κάνει τον αμπεγκλωβισμό των Κινέζων, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, γιατί είχαμε δίκτυο στη Λιβύη, και πριν μερικού μήνε, πριν, πριν ένα χρόνο και κάτι, στείλαμε ένα λεφορείο με στρατιωτικού και πολίτε και είχαμε πέντε νεκρού. Θέλω να πω, ποιο θα αναλάβει την τύχη αυτή τη χώρα, αν συμβούν όλα αυτά που λέτε. Μα ακριβώ. Και με δεδομένο, συγγνώμη που σα διακόπτω, επειδή είσαστε και πρόεδρο ενό κόμματο, όταν το σύστημα τη απλή αναλογική απαξιώθηκε πρώτα απ' από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιο να, να γίνει με κυβέρνηση συνεργασία. Ε, ακριβώ όμω, επειδή συντρέχουν όλοι αυτοί οι λόγοι που mm. προείπατε και δεν θέλω να τους επαναλάβω αλλά ναι, ναι, ναι. ας τους έχουμε στο μυαλό για να συνεχίσω από ναι. εκεί που εσείς σταματήσατε γι' αυτό λοιπόν με βεβαιότητα το λέω και εγώ θα φυλάξω τη σημερινή μας συνέντευξη ο Καραμαλής έρχεται ο Καραμαλής δεν θα αρνηθεί εάν χρειαστεί όχι αν του το ζητήσουμε παρότι πολλές φορές λέω δίπλα στο γραφείο του εκεί έχω νοικιάσει μια αποθήκη και έχω αγοράσει δυο φορτηγά κεριά για να βγω εκείνη τη μέρα να δίνω σε όλους αυτούς από ένα κεράκι να πάμε έξω από το γραφείο το, όπως κάναμε με τον Ναΐμι στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. να αρχηγέ. Αρχιγέ. Καραμαλής θα είναι αυτός. Ο Πρωθυπουργός... Δεν θέλει, Ακούστε, ποτέ δεν είπε δεν θέλω. Όταν του λε. Όπω δεν ήθελε να πάει και για αρχηγό. Τώρα με, με, προκαλεί και κάνω παρένθεση στην παρένθεση. Δεν ήθελε να πάει και για αρχηγό. Τα ξέρετε αυτά και έχουν γραφτεί. Yeah. Διαβάστε την ιστορία τη Νέα Δημοκρατία εκδότη Λιβάνι του αίμνη του Άγγελου Μπρατάκου και εκεί θα δείτε. Πήγαμε λοιπόν και του λέγαμε: Πέρα, παιδί μου, είμαστε πέντε βουλευτέ, όχι να γίνεται 7, είμαστε 7, όχι να γίνεται 10, είμαστε 10, γίνεται 15. Και μετά, οπότε μα έβλεπε, έλεγε: Μου καταστρέψα τη ζωή. <laughs> Δεν ήθελε. Όμω, όταν κατάλαβε, κατέβηκε πάλι στην πατρά, έγινε τότε το μπαμ και κατέβηκε και του είπαν: Τέλο, κύριε, εσύ κάνει, επιστρατεύεσαι. Δεν είπε όχι. Και το υπηρέτησε. Δεν μας πρόσβαλε ποτέ. Δεν τραπήκαμε για τις ημέρες του Κώστα Καραμαλή. Μέχρι σήμερα είμαστε περήφανοι. Δεν ξέρω πώς είναι περήφανοι σήμερα για όλους αυτούς που κυκλοφορούν με λαδομένα κουστούμια. Όχι ακριβά είναι τα κουστούμια που φοράνε εκεί στο μαξί μου. Αλλά είναι όλο λαδιές. Από το μασά, αυτό. Ε, 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 Αυτά δεν τα, δεν πάνε για τον Καραμαλή, όπως δεν τα πάνε και για τον Τζίπρα, για λέμε τώρα την για τα λένε όμως. Και τα ακούνε και τα γράφουν. Κάθε μέρα. Τώρα εδώ έχει, σήμερα έχει πέντε σκάνδαλα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τη δημοκρατία την ξεκοκαλίζεται. Είναι έχει, όπως όπω ναι, παλιά ναι. στο... οι αριστεροί είχαν το ριζοσπάστη υποβάλει. Εγώ έχω τη δημοκρατία <laughs> υποβάλει. Έτσι λοιπόν βλέπω μια μεταβατική κυβέρνηση. Γιατί ακριβώ. Ακριβώ ο Αμερικάνικο παράγων έπαιξε πάντα ρόλο. Όσοι διαβάζουμε Να. ιστορία ιστορία, απομνημονεύματα, καλή ώρα όπω σήμερα, εδώ είμαστε σε θέση να διαβάσουμε δέκα γράφουνε για την ελληνική κρίση. Ναι. Ξένοι. Και μαθαίνουμε πώς έγινε με τα μνημόνια. Ότι δεν ήταν λέει τόση η ανάγκη να μπούμε κάθε άλλο. Ότι έφτανε δύο χρόνια να παγώσουμε τους μισθού και τις συντάξει. Μα αυτό δεν υποκαραμαλύστηκε στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Και ο Γιωργάκης το λέει: Όχι, λεφτά υπάρχουν. Και για τόσο φτηνιάρικο τρόπο, λόγο. Για να σου χρεώσω εσένα αντίπαλε ότι εσύ χρεοκόπησε στη χώρα. Μα πόσο φτηνό είναι τούτο εδώ, δεν ταιριάζει σε έναν ευπατρίδι πολιτικό. Άκου να το κάνω, έμεινε έξι μήνες ο να μην του δίνουν οι αγορές λεφτά, να συνομωτεί όπως γράφουν τώρα οι ξένοι, τα διαβάζω σήμερα, τα έχει συνοπτικά εδώ ο, ο Μανώλης ο με, με με σελίδα βιβλίου στον καθένα. Να συνομωτεί, να φέρει το Γεωργίου. Να αλλάξει τα, τα δεδομένα. Να, 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 να. Να μας πάει εκεί. Να ξεπουλήσουμε τον πλούτο μας. Να υποδουλωθούμε. Και τελικά γιατί, για ποιο λόγο ρε αδερφέ. Για να πω ότι χρεοκόπησε την Ελλάδα ο Καραμαλής. Έλα τώρα που τι έχουμε. Έχουμε 27 Νοεμβρίου του 2024. Ναι. Γράφουν λοιπόν οι ξένοι. Όχι. Όχι δεν ήθελε αυτό το φάρμακο. Όχι. Ήταν λάθο. Δεν έπρεπε να. Μπορούσαμε να μην έχουμε πάει, να το πούμε καλύτερα έτσι. Μπορούσαμε να μην έχουμε πάει. Και μα πήγε αυτό ο τύπο, αν είναι δυνατόν και δεν τρέπεται. Και με μένει ακόμα στα πολιτικά πράγματα ο Γιώργο Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν και με το Μητσοτάκι. Όταν θα έρθει η ώρα. Και έφτασε, να το το λε, έφτασε η ώρα. Δεκέμβριο έχουν συνάντηση. Γενάρη του λένε έφερε το λογαριασμό. Έφτασε η ώρα. Ουκρανία ήρθε χτε, τα δώσε όλα, δεν ζήτησε τίποτα. Πήγε στην Τουρκία, ο άλλο ζήτησε. Εμεί τίποτα. Πάρε, 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 πάρε. Και έρχεται η ώρα λοιπόν και αλλάζουν τα πράγματα. Στην Αμερική αλλάζουν σε λίγε μέρε. Και έρχεται ο Τραμπ, έρχεται ο Υπουργό Αμήνη, έρχονται όλοι αυτοί και λέει Ποια Ουκρανία, τι είναι αυτό που κάνετε. Αλλιώ. Στο αλλιώ λοιπόν, τι θα πει τότε ο Μιτσουταξίμι στη σωστή πλευρά τη ιστορίας. Ω δεν το έτσι τίποτα, θα κάνει κολοτούμπα. Μπορεί να πει. Βεβαίω. Αλλά και ποιο σου είπε ότι θα θέλουν μια τέτοια πολιτική ηγεσία που ταυτίστηκε με μια πολιτική που είχαν οι αντίπαλοι του. Μια πολιτική που καταδικάστηκε. Άλλο το σου είπα για την Μέρκελ πώ με το ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να ωραίο γιατί μήπω ο Μητσοτάκη με του Δημοκρατικού, ο Μητσοτάκη θα μην είναι με τον Τραμπ, είναι δυνατόν να μην είσαι με του Ρεπουμπλικάνου. Με λάθα και απόστολη. Εσύ πιστεύει σε άλλε αρχέ, παιδάκι μου. Μήπω δεν ξέρει τι είσαι. Θυμάσαι κάποτε ένα σύνθημα, Μήπω ναι, Μή. Μή. είσαι κοδισό. Ρε, Κυριάκο, μήπω είσαι πασό και δεν το ξέρει, παιδάκι μου. Μήπω είσαι κάτι άλλο. Πάντω, εσύ νεοδημοκράτη δεν είσαι. Η δεξιά επελάβνει λοιπόν. Έρχεται καραμαλή μεταβατικό πρωθυπουργό. Πει όχι. Αλήθεια, γιατί εγώ έμαθα, εγώ τα λέω, δεν τα λέει εσύ. Στην Αχάια Κλάου, εγώ τον πρώτο πήγα. Όταν κατέβηκε στην Πάτρα για να το πούμε εμεί ότι πάει για αρχηγό, αλλά να είναι παρόν. Γιατί αυτό και τότε δεν ήθελε. Εκείνη τη μέρα τον πήγαμε στην Αχάια Κλάου. Και ξαναπήγε μετά από χρόνια πολλά, προχτέ, μαζί σα και από τίποτα. Από εκείνη την εποχή, Ναι, ναι. Α, και ξαναπήγε λοιπόν σε εκείνο τον τόπο, σε εκείνο το χώρο, από τον οποίο και ξεκίνησε ναι. αυτή την γοητευτική, τη συναρπαστική ε, δικιά του πολιτική περπατησιά. Έμαθα λοιπόν ότι ήταν εξόχος χορταστικός και απολαυστικός στις πολιτικές του αναλύσεις μετά την ομιλία. Ναι. Στο δείπνο που είχατε μεταξύ σας. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν... Όχι, έκανε μια πολύ ρεαλιστική ανάλυση της Τη διεθνού κατάσταση και τη εσωτερική κατάσταση. Και μετά όλη η ανάλυση έχει ένα ε, διατάφτα. Ναι. Με ρώτησε ο εκδότη τη Πελοπονή, ο Θόδωρο Ολούδη. μου λέει, ε, είχα πια την ευκαιρία να τον ακούσω από την αρχή μέχρι το τέλο, για την ομιλία, όχι για αυτά τα παραπάνω, ναι. στα ιδιαίτερα φροντιστήρια που εσεί παρακολουθήσατε στην Αχάια Κλάου. <laughs> λοιπόν, και λέει, μωρέ παιδί μου, εξαίρεσε τον εαυτό του από πρόεδρο τη Δημοκρατία. Δηλαδή δεν κατάλαβα, μου λέει. Προσπάθησα να καταλάβω. Μα πήγε στη Γάζα, μα πήγε εδώ, μα πήγε εκεί, μα πήγε παντού σε όλο τον κόσμο. Ωραίο το γεωπολιτικό, ότι ανάλυση. ανάγκη. Αυτό που. Τι έμενε, αγαπητέ μου, Πάρη. Αυτή η θέση έμενε. Η θέση ευθύνη για τη θέση του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Δεν είναι για τίποτα τώρα. Και το έχει πει και ο Καραμαλίε. Πρέπει να του δώσουμε αρμοδιότητε, αλλά και να εκλέγεται από το λαό. Και τότε, ναι, ναι, ναι. θα έχει αξία και σημασία. Αλλιώ άστο το πρέπει, παιδί μου, καλά περνάω τώρα. Γιατί να πάω να, κάνω το, να παριστάνω τον πρόεδρο. Να μην και είναι να πρόεδρος. υπογράφω πράγματα που Έτσι. δεν μου αρέσουν. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι μια επανάληψη αυτών που έχουμε ζήσει μπορεί να γίνει. Το Γιώργο τον Παπαντρέου τον έριξε κανένα. Όχι. Του είπανε μάζεψε τα και φύγε. Αυτό διαβάζουμε στα βιβλία. Αλλά δεν του κάνανε ούτε μομφή στο κόμμα του, ούτε σε εκλογέ πήγαμε. Και ούτε το θυμάται Έφυγε. κανένα. Και λέει: Ομαλότητα λέει. Ομαλότητα. Όχι, ομαλά ήταν όλα. Έτσι, ομαλά θα πάει και τώρα. Θα ανταμαζέψει λοιπόν ο Κυριακό και θα φύγει, θα κοιτάξει τώρα ποιοι να του μείνουν εκεί, ποιο να του μείνει εκεί. Ο Φλωρίδη να του μείνει, ξέρω εγώ, ποιο να του μείνει. Δεν ξέρω. Εκείνο που είναι και νέο και πράγματι κάτι κάνει, δεν ξέρω αν νιώθει και καλά. Γιατί έρχεται ένα κύμα από όλο τον κόσμο και αυτό το κύμα δεν μπορεί να το εκφράσει καν. Η ο, νέα δημοκρατία πιστεύετε ότι μπορεί να περάσει μια ανάλογη, δεν λέω το ίδιο, αλλά μια ανάλογη περιπέτεια με αυτή που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Λοιπόν. Και να σα πω γιατί το λέω έτσι. Γιατί δύο είναι τα ενδεχόμενα. ή να γίνει αυτό που εγώ το πιστεύω, με όποιε αναλύσει κάνω και με όποιε πληροφορίε μπορεί να έχω και με όσα μπορεί να μην θέλω να σα πω. Εγώ πιστεύω ότι έρχεται ο Καραμαλή. Εάν έρθει ο Καραμαλή αντιλαμβάνεστε και τα σκυλιά θα είναι δεμένα. Ποια διάσπαση να γίνει. Ναι. Τότε, αν δεν συμβεί να είναι και αρχηγός του κόμματος, αντιλαμβάνεσαι πάλι θα εκλεγεί ένας πρόεδρος όπου θα είναι καραμαλικός. Θα είναι κεντροδεξιός. Θα πιστεύει αυτά που πιστεύω εγώ και η συντριπτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είναι μειοψηφία η απόψη του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Είναι η, 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 ελαχίστη μειοψηφία. Αν δεν γίνει αυτό, τότε ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαρά θα το τολμήσει. Γιατί έχει δύναμη ο Σαμαρά. Δύναμη ψυχή. Και όλα τα άλλα τα μικρά κόμματα που βλέπετε, 3, 3 παρατέταρτο, 4, 4 και 4, 5, 5 παρα 20, όλα αυτά θα, θα είναι μια ανάμνηση γλυκιά. Yes. Γιατί ένα κόμμα δεξιό, Δημοκρατικό εννοείται με έναν ηγέτη που ε, ξεχωρίζει από όλου του άλλου. Γιατί σήμερα τη λέμε δεν υπάρχει ένα ηγέτη. Κοίτα τι γίνεται με τη, στη Γαλλία, κοίτα τι γίνεται στη Γερμανία, κοίτα τι γίνεται στην Ιταλία. Γιατί ε, κάποιε προσωπικότητε μπορούν να εκφράσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, του εθνικού πόθου, το όραμα. το όραμα. Ποιο είναι το όραμα του Μητσοτάκη, Λέει το 30. Θα σα δώσω και 100 ευρώ. Μα μπορεί αυτό το όραμα να κρατήσει ένα κόσμο στη βάση του, στο κόμμα του. Τι μας λες, βγαίνει τώρα και λέει ε, τώρα... Το αρχιπέλαγος, όπως, ε... γιατί καταγράφεται αρχιπέλαγος στις συνθήκες. Έτσι, ήθελαν απλά να πούνε, όχι κάτι άλλο ήταν. Εσεί τα ξέρετε, το ξέρω πολύ καλά, αλλά τα λέω να το α... θυμηθούμε κι εμείς. Γιατί το αρχιπέλαγος δεν ήθελαν οι ξένοι να το ελέγχει η Τουρκία. Και γι' αυτό είπα: ο δικό και έρχεται τώρα και κάνει ότι δεν τα ξέρει αυτά. Και λέει: Τι είναι, λέει, λίμνη το Αιγαίο, λέει. Λίμνη είναι, κυρία μου. Και δεν πειράζει, να δώσουμε και κάτι, λοιπόν, τι έγινε. Αλήθεια. Και ξέρει τι θα πει 26ο, 28ο, ξέρει τι σημαίνει αυτό στην Κάσο, τι Μετά σημαίνει τη συμφωνία με την Αίγυπτο, ξέρουν. Δεν mm. μπορεί να μην ξέρουν. Άρα λοιπόν είναι πολύ χειρότερο να ξέρουν τι κάνουν, να ξέρουν ότι μοιράζουν το Αιγαίο από πού και ως που ποιος τους έδωσε το δικαίωμα αυτό και ποιε θα είναι οι συνέπειε υπεραιτέρω. Και εν πάση περιπτώσει είναι βέβαιο ότι η νέα γεωπολιτική σκηνή έτσι το θέλει το πράγμα. Εσείς που το ξέρετε γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει ότι έχουν αλλάξει οι μεγάλες δυνάμεις που δεν ήθελαν. Ναι την ήθελαν να είναι μόνο στα παραλιά της στην Τουρκία. Γιατί και δεν καταλαβαίναν ότι έχει μια ακτογραμμή ε, χιλιάδων στρεμάτων. Έπρεπε να έρθει να μα το πει ο Κυριάκο ή ο Γεραπετρίτη για Γερά... να. Πώ θα. Ναι, καλά το είπα. Ναι. <laughs> γιατί ακούω πολλέ φορέ τον μπερδεύουν με την Τέρνα και λένε <laughs> Ο Γέρα γεράτε... <laughs> Τερνίτη του Τέρνα. Κύριε Νικολόπουλε, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα φροντίσουμε ε, κάθε φορά που σα πετυχαίνουμε στην Αθήνα να περνάτε από εδώ. Γιατί όπω είπα και στην αρχή, στον πρόλογο, έχετε ένα πολιτικό λόγο ο οποίο λείπει από, από, την καθημερινότητά μα. Ξέρετε, οι, οι πολιτικοί πλέον μιλάνε με ατάκε ή προσπαθούν να κάνουν ένα καλό βίντεο TikTok. Δεν υποτιμώ τίποτα, όλα αυτά χρειάζονται, αλλά κάπου χρειάζεται και μια άποψη λίγο Εγώ, Εγώ την πλήρωσα κάποιε Αν φορέ, αλλά και αρκετέ έχω μετανιώσει. Αλλά ξέρετε, έχω πάντα την βεβαιότητα ότι πρέπει να επικοινωνούμε με τον κόσμο και να μα καταλαβαίνει ακριβώς, τι ακριβώς, λέμε. Ακριβώς. Είπα κάποτε για την κυβέρνηση του Κώστα του Καραμάλια, η κυβέρνηση Light, και με στείλανε να με διαγράψουν. Ναι. Για να μην νομίζετε ότι κάνω μόνο δεν υπήρχε και για τον Αντώνη τον Σαμαρά που σήμερα πραγματικά νιώθω ότι πρέπει να είμαστε στο πλευρό του γιατί, γιατί τον διαγράφει ο Μητσοτάκης. Γιατί, να μας πει γιατί τον διέγραψε. Γιατί, γιατί του είπε μην παραδίδεις στο Αιγαίο. Εάν γι' αυτό τον διαγράφει, είμαι με τον Σαμαρά. Ναι, γιατί ναι. τον διαγράφει, Γιατί με πάει τώρα να με μπερδέψει και ξέρει ο Σαμαρά που είχε και την κυβέρνηση. Καλά έκανε αν ήταν να δώσει την Ελλάδα. Και 15 φορέ να τήρηξε τι είναι, Πάνω από την Ελλάδα είναι η κυβέρνηση, Πάνω από την Ελλάδα είναι ο Μητσοτάκη. Αν δεν είναι και είναι κάτι άλλο, να βγουν να μα το πούνε. Αλλά αν είναι αυτό, δεν πειράζει στην πρώτη γραμμή. Θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να λέμε στον κόσμο και να καταλαβαίνει που βρισκόμαστε. Να καταλάβει ο κόσμο ότι τώρα είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και χρειαζόμαστε τον Καραμαλή. Και ενδεχομένω να πρέπει να είναι μπροστά και ο Σαμαρά εκεί μήπω και κάνει εκείνο που έκανε ο Αντρέα ο Παπαντρέου με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Βυθίσατε το χώρο. Το θυμάστε. Τι ήταν εθνικιστή, ναι, ναι, ναι. ήταν ο Αντρέα ο Παπαντρέου. Αλλά ο Κωνσταντίνο Καραμαλή δεν του είπε ότι είσαι προδότη, δεν του είπε ότι είσαι ανθέλληνα. Αλλά πήγε και είπε: Κοίτα εδώ η αντιπολίτευση τη Το εκμεταλλεύτηκε. Ναι. Όπω έπρεπε να το κάνει. Το ίδιο μακάρι να κάνει και τώρα ο Μητσοτάκη. Θα πει: Θα με ρίξουν. Που έτσι κι έχει πέσει. Απλά δεν το ξέρει ο άνθρωπο, αλλά τέλο πάντων. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα εγώ, πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Πολύ.